Ο Ρωταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργάνωσε και φέτος με εξαιρετική επιτυχία την απονομή των βραβείων ευπηρίας στην αίθουσα τελετών της Λέσχης Φρουράς Θεσσαλονίκης. Στο σύνολο απονεμήθηκαν σε 16 σωματεία και εταιρείες χρυσά μετάλλια για την μεγάλη κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά τους, με 4 σωματεία να συμμετέχουν από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συγκεκριμένα από την πόλη της Κομωτινής βραβεύτηκαν με χρυσό μετάλλιο ευπηρίας το σωματείο της φιλοπτώχου αδελφότης κυριών και δεσποινίδων Κομωτινής, καθώς και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός του Περιφερειακού Τμήματος Κομωτινής. Οι προτάσεις για τη βράβευση στους συγκεκριμένους φορείς δόθηκαν από τους περιφερειακούς ομίλους και η τελική επιλογή έγινε από Επιτροπή της Θεσσαλονίκης. Σαμαριτών και σωστών και αναγνωστών περιφερειακού τμήματος Κομωτινής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το Σώμα δημιουργήθηκε το έτος 2014 εκπαιδεύοντας τους πρώτους 8 εθελοντές Σαμαρίτες διασώστες, ενώ σήμερα αριθμούν 52 ενεργούς εθελοντές. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της σχολής είναι το πληρέστερο που υπάρχει στη χώρα μας σε επίπεδο εθελοντικών οργανώσεων. Η βασική εκπαίδευση έχει διάρκεια 15 μήνες και οι υποψήφοι εκπαιδεύονται και στα τέλη των οικείων δημόσιων νοσοκομείων. Επιπλέον, 6 εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Κομωτινής είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν από τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος συνεργάζεται με τον τομέα Σαμαριτών. Οι εθελοντές Σαμαρίτες διατηρούν άνεστη σχέση με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία του ΕΚΑΒ, συμβράμοντας το έργο της πολιτικής προστασίας, ύστερα το σχετικό αίτημα, με τον εθελοντικό επαγγελματισμό, την ανιδιοτέλεια, την πειθαρχία και το σεβασμό που τους διακατέχει. Συνολικά έχει σήμερα το Σώμα Σαμαριτών έχει ανταποκριθεί και στις 2.219 αιτήσεις για υγειονομική κάλυψη ή ενδοχή σε αποστολές. Αυτές οι αιτήσεις μεταφράζονται σε 10.854 ώρες εθελοντικής προσφοράς για το Σαμαρίτη του Περιφερειακού Τμήματος Κομωτινής. Απονέμεται στο Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών και Σωστών και Αναπαραστατών Περιφερειακού Τμήματος Κομωτινής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βραβείο ευπηρίας του Ρωταριανών Ομίλων Θεσσαλονίκης για σημαντική αντιπληστική προσφορά στην τοπική κοινωνία. Καλείται ο κ. Κωνσταντίνος Σημανιμίδης, αρχηγός του Σώματος, να το παραλάβει και η Μαρία Παπαδοπούλου, πρόεδρος του Ρωταριανού Ομίλου Κομωτινής, να το παραδώσει.